Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 731 από το βιβλίο «Θρήνη» του Ιερεμία, τρίτο κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδα 731, γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και 21 εδάφιο. «Τούτο ανακαλώ εις την καρδία μου, όθεν έχω ελπίδα. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η εκτιρμή αυτού. Ανανεούνται, ανανεώνονται, εν τες πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπε η ψυχή μου, δια τούτο θέλω ελπίζει επ' αυτόν. Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσα αυτόν. Καλόν είναι και να ελπίζει της και να εφησυχάζει η σωτηρία του Κυρίου. Καλόν είναι στον άνθρωπο να βαστάζει ζυγόν εν την νεότητη αυτού. Θέλει κάθιστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως συνελπείς. Θέλει δώσει τη σιαγόνα εις τον αναπίζοντα αυτόν. Θέλει χορταστεί από ονειδισμού, διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Αλλά εάν και θλίψει, θέλει όμως και εκτηρήσει κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι δεν θλίβει η καρδία αυτού, μου δεν καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων. Το να καταπατεί τις υπό τους πόδας αυτού πάντας τους δεσμίους της γης, το να διαστρέφει κρίσιν ανθρώπου κατέναντι του προσώπου του υψίστου, το να δικεί άνθρωπον εν τη δίκη αυτού, ο Κύριος δεν βλέπει ταύτα. Τι λέγεται και γίνεται χωρίς να προστάξει αυτό ο Κύριος? Εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Δια τι ήθελε γογγίσει άνθρωπος ζών, άνθρωπος δια την ποινή της αμαρτίας αυτού? Ας εξερευνήσομεν, ας ερευνήσομεν τα σωδούς ημών και ας εξετάσομεν και ας επιστρέψομεν εις τον Κύριον. Ας υψώσομεν τα καρδίας ημών και τα χείρας προς τον Θεόν, τον εν της ουρανής λέγοντες ημαρτήσαμεν και απεστατήσαμεν, σι δεν μας συνοχώρησες. Αμήν». Η Ιερεμίας ο προφήτης, ένας άνθρωπος τον οποίον πραγματικά από μικρό παιδί ο Θεός τον επισκέφθηκε, τον κάλεσε για το έργο του, του έδωσε εξουσία, δύναμη, χαρίσματα και του έδωσε και μια εντολή: θα πηγαίνεις μόνο όπου εγώ σε στέλνω και θα λες μόνο αυτά τα οποία εγώ σου λέω. Και ο Ιερεμίας τα χάσε γιατί ήταν μικρός, όμως και ήξερε, ήταν μικρός και ήξερε την αδυναμία του, ήξερε ότι δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά, δεν μπορούσε να πάει, δεν μπορούσε τίποτα να κάνει. Γι' αυτό και ο Θεός τον έκανε χάρη, του δώσε δύναμη, του δώσε εξουσία, έκαμε νέα πράγματα στη ζωή του, τον άλλαξε, τον μεταμόρφωσε. Τον έκανε από ένα απλό νέο παιδί, τον έκανε δούλο του για να εκτελεί τις εντολές του και να εκπληρώνει το έργο του. Και μάλιστα του υποσχέθηκε ότι «σε έθεσα ως πόλην οχυράν, ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον όλων». Αλλά μη φοβάσαι, ό,τι και να συμβεί, και αυτό είναι το μήνυμα του Θεού πάντοτε, αδερφοί, ό,τι και να συμβαίνει, μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου και δεν θα σε αφήσω να βρεθεί σε αμηχανία. Μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε τη ζωή του ο Ιερεμίας, όχι ελεύθερος πια, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δούλος του Θεού, να κάνει μόνο ό,τι θέλει ο Θεός. Είμαι βέβαιος ότι θα είχε μεγάλες ελπίδες. Θα περίμενε πολλά πράγματα. Όμως περνάγαν τα χρόνια και δεν έβλεπε τίποτα να γίνεται και στον εαυτό του, αλλά και στο έργο του Θεού. Μίλαγε δεξιά, μίλαγε αριστερά, προφήτευε. Και μάλιστα το έργο του ήταν πολύ σοβαρό. Και με αυστηρότητα έλεγξε όλους τους άρχοντες του λαού και βασιλείς
και με αυστηρότητα έλεγξε και τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες και τους πλούσιους και το λαό, αλλά εκείνο που έβλεπε ήταν μια γενική ηθική κατάσταση. Αυτή ήταν η εποχή του. Μια τέλεια ειδωλολατρία, μια πλήρης αποστασία, και οι άνθρωποι εκείνο που έβλεπαν ήταν το σήμερα, ήταν τα υλικά και το Θεό τον εξητούσαν μέσα από ψέματα. Σ' όλη τη ζωή δεν είδε καρπό ποτέ. Δεν είδε τίποτα να καρποφορεί στη ζωή του. Τίποτα από το έργο του Θεού. Βέβαια, πάντοτε έβλεπε το χέρι του Θεού να τον ελευθερώνει. Περνάγαν τα χρόνια, ο λαός Ισραήλ δεν άλλαζε, οι συγγενείς του δεν αλλάζανε, οι φίλοι του δεν αλλάζανε, οι γνωστοί του δεν αλλάζανε. Πολλές φορές απογοητεύθηκε και φυλακή τον βάλανε. Πρότρεπε με πολύ αγάπη, όχι μόνο έλεγχε και πρότρεπε, προφήτευε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και είναι φοβερό να κάνεις ακριβώς αυτά που σου λέει ο Θεός και να μην βλέπεις κανένα αποτέλεσμα. Φοβερό. Μια ζωή σε εισαγωγικά αποτυχημένη. Μεγάλωσε. Ο λαός Ισραήλ εχμαλωτίστηκε, εξορίστηκε. Λίγοι έμειναν στον Ισραήλ και αυτοί δεν άκουγαν και αυτοί το λόγο του Θεού. Είδαν ότι όλα όσα είχε προφητεύσει έγιναν, αλλά και αυτοί δεν άκουγαν το λόγο του Θεού. Και εκείνο το οποίο μεγάλωνε μέσα του ήταν η απελπισία. Έχανε κάθε ελπίδα. Όμως δεν είναι αυτή η ζωή του ανθρώπου του Θεού, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ιερεμίας. Γι' αυτό όταν είναι μόνος του κάθεται, σκέφτεται και προσεύχεται και ομολογεί: «Τούτο ανακαλώ στην καρδιά μου και έχω ελπίδα». Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Στην απόλυτη αποτυχία πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Και ελπίδα βεβαία και ασφαλής. Μια ελπίδα μοναδική. Τούτο σκέφτομαι και ανακαλώ. Και βέβαια μπορεί τα πράγματα να μην είναι καθ' ολοκληρίαν στη ζωή μας τη χριστιανική χάλια, αλλά βασικά ζητήματα της ζωής μας, που μπορεί να είναι η οικογένειά μας, μπορεί να είναι η προσωπική μας ζωή, μπορεί να είναι η εκκλησιαστική μας ζωή, να βλέπουμε την πορεία από το κακό στο χειρότερο. Και η απελπισία να έρχεται σαν μοναδική θέση στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Θεός μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του πώς να αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις, και μάλιστα όχι με φαντασία ούτε με ψέμα, με αλήθεια. Και η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό σκέφτομαι και έχω ελπίδα, ότι το έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν χαθήκαμε, και δεν χαθήκαμε επειδή δεν εξέλιπον η κτριμή τα σπλάχνα του Θεού. Το ότι συνεχίζουμε και υπάρχουμε, και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα στα γόνατα περιμένοντας τον Κύριο, αυτό είναι η ελπίδα μας. Ότι δεν χαθήκαμε, δεν τελειώσαμε, δεν σβήσαμε, αλλά εξακολουθούμε να υπάρχουμε παρόλα αυτά, λέει ο Ιερεμίας, που πέρασα και περνάω, και πέρασε τραγικές καταστάσεις, οφείλεται στο ότι το έλεος του Κυρίου δεν έχει όρια και τα σπλάχνα του Χριστού είναι αιώνια.
Γι' αυτό δεν συνετελέστημε. Γι' αυτό δεν τελειώσαμε. Και μάλιστα ανανεώνονται το έλεος του Κυρίου και η κτιρμή αυτού κάθε πρωί. Δηλαδή βλέπει την ταλαιπωρία της ημέρας και βλέπει τον άνθρωπο που πηγαίνει αποκαμωμένος και κοιμάται. Και εκεί καθώς τον βλέπει στην ησυχία, στον πόνο, τη θλίψη, ο Θεός τα ξεχνάει όλα και όταν ξυπνάει ξαναρχίζει από την αρχή. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Ο Θεός στη ζωή σου θα ξαναρχίζει από την αρχή κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί θα ανανεώνεται το έλεος του Κυρίου και η κτιρμή του Κυρίου. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί είναι καινούργια μέρα. Γι' αυτό με αυτή την γνώση, λέει η Γραφή, είναι αγαθός πραγματικά ο Θεός στους προσμένοντας Αυτόν και στην ψυχή που εξητάει Αυτόν. Κάθε μέρα που ξημερώνει ο Θεός περιμένει να τον προσμένεις. Αρκετών των κακών της ημέρας, νέα μέρα ξημερώνει, νέα πράγματα θα κάνει ο Θεός. Δεν τελειώσαμε, συνεχίζουμε. Δεν αποκάμουμε, συνεχίζουμε. Γιατί? Γιατί υπάρχουμε στην παρουσία του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού. Γιατί ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Και αυτό είναι έλεος του Κυρίου. Θα ήμασταν τελειωμένοι. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς το ξέρει. Το έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συντελέστημε. Η κτιρμή του Θεού είναι ότι συνεχίζουμε και κάθε πρωί με νέο κουράγιο, με νέα δύναμη, με νέα πίστη. Γιατί? Γιατί προσμένουμε τον Κύριο να ενεργήσει σήμερα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Τα μένω πίσω λησμονών, εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος». Πάντα χθεσινά, τελειώσανε. Μπροστά πάω και τρέχω. Γιατί τρέχεις? Για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Αυτό είναι που επιθυμεί η ψυχή μου. Δηλαδή δεν επιθυμεί η ψυχή μου τη λύση των προβλημάτων. Η ψυχή μου επιθυμεί το βραβείο της ανοκλήσεως. Γι' αυτό δεν συνεντελέστημεν. Γι' αυτό το έλεος του Κυρίου και η κτιρμή του Θεού είναι που μας διατηρούνε. Γιατί ζητούμε πραγματικά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πιστεύουμε ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει, όχι μια φορά, κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, κάθε πρωί προσευχόμαστε για να μας ανοίξει ο Θεός, όπως είπαμε άλλη Κυριακή, οτίον πεπαιδευμένου μέσα μας, για να ακούμε τη φωνή Του, γιατί η φωνή του Θεού είναι που θα μας δίνει δύναμη, η φωνή του Θεού θα είναι που θα μας δίνει κουράγιο, η φωνή του Θεού θα είναι που θα μας αποκαλύπτει ότι ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μας ακόμη. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μας ακόμη. Και θα ζήσουμε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αλληλούια. Και έρχεται λοιπόν τώρα με αυτή την ελπίδα ζωντανή μέσα του ο Ιερεμίας ο προφήτης και λέγει, ελάτε να σας πω, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός μας το λέει, έλα να σου πω τι είναι καλό για σένα στην απελπισία σου. Καλόν είναι να ελπίζει τι στον Κύριο και να στηρίζεται στο έλεος και στους εκτιρμούς του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μας ακόμη, και να εφησυχάζει στη σωτηρία του Κυρίου που έρχεται. Ας δούμε όμως λίγο πριν συνεχίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον Ιερεμία. Τι βλέπει? Το λαό εξόριστο. Παρόλο τον αγώνα του, τις προσευχές του, τις προφητείες του, τις αποστολές του Κυρίου,
εξόριστο, εχμάλωτο, δούλο ανθρώπων και το μικρό υπόλοιπο να κατευθύνεται προς την Αίγυπτο. Και λέει, καμιά ελπίδα, αλλά δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτός ξέρει, ο Θεός του έχει φανερώσει και ευσυχάζει σε αυτό, ότι μετά από 70 χρόνια θα επισκέφθω εγώ το λαό σου, τον οποίον εγώ πήγα εκεί για να μετανοήσει. Δεν μπορεί να μετανοήσει με το λόγο σου, με τις προφητείες σου, με το έργο μου, θα μετανοήσει με τη δοκιμασία μου και θα επιστρέψουν και θα τους ευλογήσω και ο οίκος του Εσχάτου και η δόξα του Εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Αυτό ξέρει, αυτό πιστεύει. Γι' αυτό καλόν είναι να εφησυχάζει και να ελπίζει στον Κύριο και καλόν είναι να βαστάζει το ζυγό στη νεότητα της δοκιμασίας του και καλόν είναι να κάθεται μόνος του και να σιωπά, γνωρίζοντας ότι αυτό που ζει και περνάει το έβαλε ο Θεός στην πλάτη του. Α, τώρα το μεγάλο μυστικό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός έχει έλεος. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Θεός είναι πάνσοφος. Και έρχεται σε έναν άνθρωπο και του βάζει φορτίο. Μα γιατί, αφού είναι αγάπη, είναι πάνσοφος, δεν μπορεί να τον ελευθερώσει, να τον ευλογήσει? Όχι. Του βάζει αυτό το βαρύ φορτίο στην πλάτη, αλλά και του δίνει την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή, λέγοντας, μη φοβάσαι, δεν θα σε λυγίσει το φορτίο, γιατί εγώ θα σου δίνω δύναμη να στέκεσαι και να συνεχίζεις, και το αποτέλεσμα της ταλαιπωρίας σου είναι η σωτηρία που θα κάνω εγώ για αυτούς τους οποίους εσύ προσεύχεσαι. Εσύ θα κουβαλάς το φορτίο μου, σου, και εγώ σου υπόσχομαι να σώσω αυτούς όλους που αγαπάς και προσεύχεσαι. Είναι μία συνθήκη. Σήμερα μπορείς να πεις, δεν θέλω το φορτίο, αλλιώς δεν θέλω το σταυρό σου. Δεν θέλεις το σταυρό του Χριστού? Το τέλος είναι όχι Ανάσταση. Το άλλο είναι, Κύριε, αμήν. Θέλω το σταυρό σου. Γιατί, χαζός είμαι? Όχι, πρώτον, γιατί θα μου δίνει δύναμη να περπατάω. Και δεύτερον, γιατί θα φέρει όλα τα καλά αποτελέσματα που μου έχει υποσχεθεί. Αμήν, αδερφοί. Αυτό είναι όλο το σχέδιο του Θεού. Αυτή είναι όλη η συμφωνία που κάνει ο Θεός. Θέλεις να με ακολουθείς? Θέλεις να έρχεις πίσω μου? Θα πρέπει να πάρεις το σταυρό σου. Θα πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου. Θα πρέπει να κάνεις όχι αυτό που θέλεις, αυτό που νομίζεις, αυτό που σου αρέσει. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, φορτωμένος το φορτίο σου. Να ησυχάζεις, να ελπίζεις και να βλέπεις, όχι δια της όψεως, δια της πίστεως, το μεγαλειώδες έργο το οποίο πρέπει να κάνω. Και ποιο είναι? Η δόξα του Εσχάτου οίκου Ιερεμία, για την οποία εσύ ταλαιπωρείσαι τώρα, θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Αυτά που θα κάνω θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν γίνει. Ποτέ δεν έχουν γίνει αυτά τέτοια που θα κάνω, αλλά και είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που εσύ νομίζεις, πιστεύεις, γνωρίζεις. Το πιστεύεις αυτό? Αν το πιστεύεις, κουβάλα το σταυρό σου με χαρά. Δεν θα σε αφήσει να αποκάμεις. Όταν δείχνεις και φαίνεσαι ότι δεν έχεις άλλη δύναμη, θα έρχεται και θα βάζει αυτός την πλάτη τη δική του, θα βάζει τη χερούκλα του ο Θεός και θα σε οδηγεί και θα τρέχεις. Αλλά κάτσε μόνος σου και συλλογήσου, σκέψου. Σκέψου το έργο του Θεού. Σκέψου ότι το ίδιο πράγμα που μας λέει σήμερα ο Θεός, γιατί ο Θεός μας το λέει, αδελφοί μου αγαπημένοι, το ίδιο πράγμα που μας λέει τώρα ο Θεός, πρώτα το έκανε με τον Υιό του το μονογενή. Τον έστειλε.
με ένα μεγάλο φορτίο στην πλάτη του. Ποιο είναι το φορτίο? Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Του φόρτωσε το σταυρό και του λέει ανέβα τώρα στο Γολγοθά, αλλά την τρίτη μέρα θα σε αναστήσω. Αλληλούια. Και μετά θα δεις τον καρπό του πόνου της ψυχής σου, θα δεις τα αποτελέσματα τα ένδοξα. Προχώρα τώρα. Και ο Ιησούς ο πρώτος, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, κουβάλισε το σταυρό του χωρίς να παραπονεθεί στο Κύριο, χωρίς να γανακτήσει, χωρίς να χάσει την ελπίδα του, γιατί ήξερε ότι μετά το Γολγοθά υπάρχει Ανάστασης. Και αυτό ο Θεός θέλει σήμερα να μας το βεβαιώσει. Μετά το Γολγοθά σου, αδερφέ, όποιος κι αν είναι αυτό σήμερα, υπάρχει η δόξα της Ανάστασης. Υπάρχει η αιώνια ζωή. Γι' αυτό μη φοβού, προχώρα. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Ξέρει αυτός να συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Μάθε κι εσύ να συνεργάζεσαι με το Θεό. Τι να κάνω δηλαδή? Ας ερευνήσομεν τα σωδούς ημών και ας εξετάσομεν, ας ερευνήσουμε την πορεία μας και ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και ας επιστρέψουμε πίσω. Ποιος μπορεί να σταματήσει το έργο του Θεού, το μέγα, το ένδοξο το οποίο εργάζεται ο Θεός με σένα, στη ζωή σου, για όλους τους άλλους? Ένας, εσύ. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο Θεός μπορεί. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο Θεός θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός τι θα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει. Απίστευτα. Πολύ μεγαλύτερα, πολύ δυνατότερα από αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να πιστέψουμε. Ένα είναι το ερώτημα. Όταν θα έρθει ο Χριστός να σε συναντήσει, θα βρει την πίστη μέσα σου? Θα έχεις διατηρήσει την πίστη? Αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό. Το δρόμο του Κυρίου τον ακολουθείς. Την πίστη σου θα τη διατηρήσεις? Θα υπομένεις έως τέλους ή θα αποκάμεις? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα υπομένεις ή θα αποκάμεις? Θα συνεχίσεις ή θα τελειώσεις? Σου άνοιξε καινούριο δρόμο ο Θεός. Θα συνεχίσεις ή θα σταματήσεις? Από σένα εξαρτάται. Από σένα εξαρτάται να πεις γεννηθεί το θέλημά σου Κύριε ως εν ουρανό και επί της γης. Το δικό σου θέλημα. Και να αφήσεις τη σκέψη σου, τη λογική σου, τη γνώμη σου, τις απόψεις σου που θα σε γκρεμίσουν, θα σε οδηγήσουν σε άλλο δρόμο μέχρι να καταντήσεις να χάσεις την πίστη σου. Είναι αδερφοί αγαπητοί ένας ο δρόμος που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από εμάς. Δεν είναι εύκολος, δεν είναι ανθόσπαρτος. Ένας είναι. Τεθλιμμένος. Αλλά αυτός οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι θα συνεχίσεις? Θα συνεχίσεις? Ας εξετάσουμε λοιπόν την πορεία μας, λέει ο Ιερεμίας. Ας ερευνήσουμε τα σωδούς μας και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Ας υψώσουμε την καρδιά μας και τα χέρια μας προς το Θεό του ουρανού και της γης λέγοντας αμαρτήσαμε Κύριε, αποστατήσαμε Κύριε. Τώρα θα μας συγχωρέσεις ή δεν θα με συγχωρέσεις? Θεός στην αγάπη συγχωρεί. Εσύ θα είσαι εκεί να απολαύσεις τη συγχώρεση και τη συγχωρητικότητα του Θεού, ή όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης δεν θα βρει την πίστη σου? Είναι αδελφοί αγαπητοί ένα κρίσιμο ερώτημα. Μέχρι τώρα είμαστε εδώ γιατί το έλεος του Κυρίου και η κτιρμή του Κυρίου είναι αυτοί που μας κρατάνε. Θα συνεχίσουμε ή θα απορρίψουμε?
ή θα αποκάμουμε. Θα συνεχίσουμε με τον Κύριο. Εγώ τα έχω δει στη ζωή μου και τα δύο. Και τον άνθρωπο να αποκάμει και να φεύγει, και τον άνθρωπο να πλανιέται και να φεύγει, και τον άνθρωπο να εξητάει άλλα πράγματα και να φεύγει, αλλά και τον άνθρωπο να κουβαλάει το σταυρό του και να μένει. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μα τελείως διαφορετικό. Το ένα έχει την ευλογία και τη δόξα του Θεού, γιατί χαίρεται ο Θεός να σε βλέπει να αγωνίζεσαι, να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Χαίρεται να σε βλέπει ο Θεός να παίρνεις καλές αποφάσεις στη ζωή σου. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Λυπάται ο Θεός. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο μας φράγησε ο Θεός για την ημέρα της απολυτρώσεως, να σε βλέπει να γυρίζεις πίσω, να σε βλέπει να κάνεις αυτά που είχες πάψει να κάνεις, να σκέφτεσαι αυτά τα οποία είχες πάψει να σκέφτεσαι, να γυρίζεις προς τα πίσω. Είναι δύο δρόμοι, ο δρόμος της ευλογίας και ο δρόμος της κατάρας. Ο δρόμος της ευλογίας είναι προχώρα, αδερφέ, μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτός είναι που δεν θα σε αφήσει να πέσεις, να γλιστρήσεις, να τελειώσεις. Αλλά πρόσεξε, μη γυρίσεις τα πίσω. Πρόσεξε. Πρόσεξε το αυτό. Η καρδιά μας πολλές φορές στις δυσκολίες λέει «Δεν αντέχω άλλο, βαρέθηκα». Και τι έγινε που ακολουθώ τον Χριστό? Και ο Κύριος λέει «Στο τέλος θα φανεί η διαφορά του δουλεύοντος με τον Θεό και το μη δουλεύοντος με τον Θεό». Στο τέλος, και το τέλος πάντων επλησίας, αδερφοί μου αγαπητοί. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα δυνατότητος, δεν είναι θέμα ικανότητος, είναι θέμα απόφασης. Εμείς λοιπόν σήμερα παίρνουμε μια απόφαση. Συνεχίζουμε. Αμήν. Συνεχίζουμε, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου.